οποίες λέμε στο βιβλίο της ιστορίας μας «Βάρβαρη την τουρκική εισβολή», εκείνη τη λέμε «Ειρηνική επέμβαση». Ωραία. Και απελευθερωτικό... Α, ευχαριστώ που κάνατε αυτή, διότι εκεί δημιουργήθηκε ένας άλλος, μετά που έκανα μία συνέντευξη στο ΡΙΚ με κάποιο δημοσιογράφο, ο οποίος κατ' εμέ δεν μου έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξω το θέμα μου. Εκεί έχουμε το εξής θέμα. Ας πούμε ότι ο ιστοριογράφος, ο επιστήμονας, θέλει να παρουσιάσει το τι έγινε το 1974. Ένα παράδειγμα. Αυτό είναι ο κύριος Δημοσθένος. Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, πάντοτε όταν γράφεις τη σύγχρονη ιστορία δημιουργούνται προβλήματα, διότι ζει κόσμος και λοιπά, αλλά υπάρχει, είναι θέμα το οποίο συζητάμε, υπάρχει μεθοδολογία πώς να γραφτεί η σύγχρονη ιστορία. Ας λοιπόν, ακούσουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Κατ' εμέ, ο ιστορικός θα πει, το 1974 έγινε εισβολή, θα χρησιμοποιήσει, από τους Τούρκους της Τουρκίας. Στην εισβολή αυτή, επακόλουθο, υπήρξαν βαρβαρότητες, υπήρχαν λαιλασίες, υπήρξαν βιοπραγίες, υπήρξαν. Μετά, αυτό είναι τα γεγονότα. Άρα, καταγραφή των γεγονότων. Μετά όμως ο ιστορικός θα ιστορικοποιήσει το γεγονός. Αυτό που λέμε στην επιστήμη, historicize, δηλαδή, θα τοποθετήσει το φαινόμενο αυτό στο ιστορικό του συγκείμενο. Τι σημαίνει αυτό? Το γεγονός της εισβολής. Το γεγονός θα πει ότι τι συνέβαλε στην εισβολή. Γιατί έγινε αυτό το θέμα. Από ποιο την πλευρά όμως θα το δει. Θα κοιτάξει ο ιστορικός. Ο ιστορικός θα πει, κοίταξε, ποιοι ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στην εισβολή. Και θα μπει μέσα στα προηγούμενα. Τι έγινε με το πραξικόπημα, τι έγινε μετά το 1963 και θα επιδώσει ευθύνες που κατέληξαν σε αυτό και στους μεν και στους δε, σε όσους είναι υπαυτοί. Άρα θα δει και τις δύο πλευρές. Όχι και τις δύο πλευρές, δηλαδή θα κοιτάξει ο ιστορικός, ο οποίος είναι καλός ιστορικός, θα κοιτάξει τις πηγές και θα κρίνει τις αξιόπιστες πηγές που θα το βοηθήσουν να εξηγήσει να εξηγεί το φαινόμενο. Λοιπόν, και ερχόμαστε μετά. Μετά θα πει ο ιστορικός, κοιτάξτε, από την ελληνοκυπριακή πλευρά αυτό το φαινόμενο εξηγείται ή ερμηνεύεται ως εισβολή από τους βάρβαρους Τούρκους ή βάρβαρη εισβολή. Προσέξτε. Από τους Τουρκοκυπρίους, οι οποίοι είναι και αυτοί Κύπροι, και αυτή είναι η ιστορία δική τους, δεν είναι ξένοι, θα πούν ότι όχι, είναι η ειρηνευτική επιχείρηση. Ναι. Προσέξτε, ο ιστορικός, ο καθηγητής της ιστορίας θα τους πει, ορίστε κύριοι, ο κύριος που γράφει, εδώ έχουμε δύο διαφορετικές ερμηνείες του γεγονότος, οι οποίες παρουσιάζονται ως οι αλήθειες. Ναι. Πώς τις αξιολογούμε? Όχι, είναι σημαντικό αυτό, ναι. Συγγνώμη Ελίτα, είναι σημαντικό αυτό, διότι εκεί έγινε μεγάλη παρεξήγηση. Θα πει, προφανώς δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν ειρηνευτική επιχείρηση όταν υπήρχαν αυτές οι βαρβαρότητες. Επομένως αυτή είναι... Ακυρώνεται. Ναι, δεν μπορεί να το πει. Θα το παρουσιάσει όμως, θα το πει. Ναι. Ένα πράγμα. Από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να... θα πει ότι μπορεί να πει έγινε βάρβαρη εισβολή, αλλά δεν μπορεί να πει έγινε εισβολή από τους βάρβαρους Τούρκους. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αντιλαμβάνομαι, θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Μπράβο, και ο ίδιος... Υπάρχει μεγάλη διαφορά με το βάρβαρη εισβολή και βάρβαρους Τούρκους. Και μετά ο καθηγητής θα πει, ποιος από αυτές τις δύο ερμηνείες, ποια είναι η πιο αξιόπιστη με βάση τις πηγές. Και τότε θα κάνει τους μαθητές να κάνουν οι ίδιοι κριτές. Αυτό που είπατε στην αρχή, να γίνεις εσύ που το διδάσκεσαι. Ήθελα να το πω αυτό, διότι με κατηγόρησαν πολύ και ο Αρχιεπίσκοπος και άλλοι και η κυρία η πρώην Υπουργός Παιδείας, ότι είπα εγώ και πολλοί άλλοι και το πήρανε αυτό και μάλιστα προχθές κάποιος μου στείλε και στην Αμερική ένα βίντεο της συνάντησης για να με αποκαλέσει Φιλότουρκο. Λοιπόν, δεν είπα εγώ
και το επισημαίνω, Ρίτα. Mm. Δεν είπα ότι η εισβολή ήταν ειρηνευτική επιχείρηση. Για το όνομα, πρέπει το κοινό να το ακούσει επιτέλους και να πάψει να μου καταλογίζει τέτοιες κατηγορίες. Θα γίνεται στη σημερινή μας συνάντηση και θα ανοίξουμε και άλλες γραμμές για να γίνει κατανοητό.